Ο νόμος είναι πάρα πολύ σοβαρός για να σας καλωσορίσω στο κανάλι μου στο YouTube. Καλώς ήρθατε όλοι! Γεια σου κόσμο του YouTube, τι κάνετε, πώς είστε. Είμαι ο Νίκος, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά πίσω στο κανάλι μου. Λοιπόν παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για hair extensions και τα πάντα που αφορούν τα hair extensions. Κάθε φορά που ανεβάζω μια φωτογραφία που έχω κάνει hair extensions στα social media μου, όλες με στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε, α, να βάλω τρέσα, να βάλω tape, να βάλω extension, τι είναι καλύτερο, τι προκαλεί περισσότερο φθορά, τι κρατάει περισσότερο. Οπότε λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι η απάντηση σε σένα, ναι σε σένα, που θέλεις να βάλεις extension κάποια στιγμή στη ζωή σου. Οπότε αν σε ενδιαφέρει, συνέχισε να παρακολουθείς. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν το βίντεο μας. Να πω για, θα σου πω πρώτα στην αρχή, ποια extension χρησιμοποιώ εγώ, ποια είναι τα αγαπημένα μου, τα συν και τα πλήν από το καθένα κτλ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα και να πούμε το εξής, ότι από τη στιγμή που θα αποφασίσετε να βάλετε εξτέ, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα τα εξτέ είναι καλά και όλα είναι κακά. Τι εννοώ? Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο είναι ποιος θα βάλει τα εξτέ. Δηλαδή αυτό είναι το ένα σκέλος, ο κομμωτής. Να ξέρει ακριβώς τι κάνει και να πάτε σε κάποιον που έχετε δει τη δουλειά του ή ακόμα καλύτερα σας τον έχει στήσει κάποια φίλη που τον έχει δοκιμάσει και έχει βάλει εξτέ. Το άλλο σκέλος είμαστε εμείς. Πόσο το προσέχετε δηλαδή εσείς στο σπίτι. Δηλαδή από τη στιγμή που ξέρετε ότι θα βάλετε πρόσθετα μαλλιά, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης και προσοχής. Αυτό είναι το άλλο σκέλος, διότι μπορεί να γίνει καλή τοποθέτηση και να γίνει λάθος συντήρηση στο σπίτι, οπότε να έχουμε προβλήματα. Ή το ανάποδο, να τα προσέχετε στο σπίτι, αλλά να γίνει λάθος τοποθέτηση, οπότε πάλι να έχετε προβλήματα. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα να σας αναλύσω ποια εξτέ χρησιμοποιώ. Τα αγαπημένα μου είναι τα κλασικά τουφάκια, τα extensions, τα κλασικά που όλοι γνωρίζουμε, τρέσες που επίσης όλοι γνωρίζετε περισσότερες και τα αυτοκόλλητα. Θα σας δείξω ακριβώς ποιο είναι τι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω πρώτα τα κλασικά τα τουφάκια. Τα τουφάκια είναι αυτά εδώ, τώρα αυτά έπεσαν στα χέρια μου. Συγχωρέστε με, είναι έτσι. Τα extension όλα, όλα βγαίνουν σε όλα τα χρώματα, είτε έχετε σκούρα, ξανθά, καστανά, κόκκινα, σοκολατή, μελή, μπαλαγιά, ζόμπρι, αντάβια, τα πάντα. Και εδώ να δράξω ευκαιρία να πω ότι είναι και η επιτυχία των extension. Είναι να είναι, να δένει σχεδόν πανομοιότυπα, αν όχι πανομοιότυπα, το χρώμα των πρόσθετων μαλλιών με τα δικά μας. Εκεί έχουμε την τέλεια επιτυχία όσον αφορά το αποτέλεσμα, δεν θα καταλαβαίνει κανείς ότι φοράμε extensions. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τουφάκια. Συνήθως είναι ενός γραμμαρίου, έτσι, έχουν πάνω την ένωση, η κόλλα δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί έχω δει πάρα πολλές τοποθετήσεις που είναι τεράστιες οι κόλλες και αφενός δεν είναι βολικό, γιατί έχετε τεράστιες ενώσεις στο κεφάλι που σας πιέζουν, σας τραβάνε, φαίνονται κιόλας γιατί είναι πιο μεγάλες, είναι λογικό. Εγώ χρησιμοποιώ ιταλική κερατίνη, δηλαδή αναπνέει, αφαιρείται πάρα πολύ εύκολα, διότι αυτό για να αφαιρεθεί μετά, καταρχήν πώς τοποθετείται. Παίρνουμε όσοι του φαίνεται το εξαιρετό, όσοι του φαίνεται το μαλλί μας, το τοποθετούμε, έρχεται η μασιά, το λιώνει, το κολλάει και αυτό είναι. Για τρεις μήνες είμαστε εκεί. Μετά όταν ήρθε η ώρα της αφαίρεσης, αν η κόλλα δεν είναι καλή, δεν αφαιρείται εύκολα. Οπότε ρίχνουμε το διαλυτικό, αυτό θα πρέπει να μαλακώσει, το πατάμε με τη μέσα και κατευθείαν διαλύεται και φεύγει. Αν είναι κακής ποιότητας το εξαιρετό και η κόλλα, όσο και να πρέπει να πατήσει πάρα πολλές φορές με την πένσα, με αποτέλεσμα ναι με να σπάσει το εξαιρετό, αλλά να έχουμε απώλεια και στα δικά μας μαλλιά. Οπότε εκεί υπάρχει πρόβλημα, διότι θα έχουμε απώλεια. Τώρα, προκειμένου να μην υπάρχει φθορά στα συγκεκριμένα extensions, θα πρέπει να τα κρατήσετε max 3 μήνες. Τι εννοώ, όταν βάζουμε τα πρόσθετα μαλλιά μας, αυτό ισχύει για όλα, για τα extension λίγο παραπάνω, δεν μπορείς να τα κρατήσεις και 3 μήνες, και 3,5 ίσως αν δεν μακραίνουν γρήγορα τα μαλλιά σας, τι γίνεται. Κολλάμε, σκεφτείτε την τούφα σε ένα αλφα αριθμό τριχών. 10 ας πούμε παράδειγμα, 10 τρίχες π.χ. Αλλά σκεφτείτε ότι κάθε μέρα χάνουμε 50 με 100 τρίχες, που σημαίνει ότι αυτό που είναι κολλημένο σε αυτές τις 10 τρίχες, παράδειγμα, ο αριθμός εικονικός, σημαίνει ότι θα χάσουμε τρίχες και από εκεί από την ένωση. Οπότε μέσα στους 3 μήνες που έχει αρχίσει και κατεβαίνει αυτό, έχει αρχίσει και στηρίζεται σε λιγότερα μαλλιά. Αυτό όμως συνεχίζει να είναι ενός γραμμαρίου, οπότε αρχίζει σιγά σιγά και τραβάει τα δικά μας μαλλιά. Κάποιες κοπέλες που θέλετε να κρατήσετε παραπάνω, ουσιαστικά τι κάνετε. Ναι, μεν θα έχετε μακριά μαλλιά για λίγο περισσότερο, αλλά αρχίζει αυτό και τι κάνει, αρχίζει και τραβάει τα δικά μας, οπότε με αποτέλεσμα να τα ξεριζώνει. Οπότε όταν τα βγάλετε, μαζί θα αποχαιρετήσετε και τα μισά σας μαλλιά. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν τα κρατάμε πάνω από 3 με 3,5 μήνες. Για κανέναν λόγο. Ξαναλέω, τα εξτέρια θα πάθουν τίποτα, τα δικά μας μαλλιά θα μείνουν μισά. Πρέπει να τα ξεμπερδεύουμε πρωί και βράδυ, οπωσδήποτε με κάποιο υδατικό λαδάκι, για να μην κάνουμε κόμπους. Πολλές κοπέλες μου λένε, α, φοβάμαι να τα χτενίζω για να μην φοβάμαι να μου φύγουν, και γίνανε κόμπους όλα μέσα. Δεν το θέλουμε αυτό, δεν πρέπει να συμβαίνει, γιατί στην προσπάθεια να λύσουμε τους κόμπους θα φύγουν για τα δικά μας μαλλιά. Πρέπει να έχουμε αυτές οι χτένες τέτοιου τύπου, εδώ. Αυτό όλες έχετε στο σπίτι μια τέτοια χτένα. Και χτενίζουμε κανονικά και μέσα στις ενώσεις χωρίς να φοβόμαστε, δεν πρόκειται να φύγουν τα εξτέ για κανέναν λόγο. Οπότε έτσι αποτρέπουμε τους κόμπους.
αυτό. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ τα τουφάκια σε κοπέλες που έχουν μετρίου μήκους μαλλιά, έτσι ώστε να μπορέσω να σβήσω τελείως το φυσικό μαλλί και να δημιουργήσω ένα καινούριο μήκος από την αρχή. Να πω ότι με τα εξτέ, όχι αυτά, γενικά μπορούμε να πετύχουμε μήκος, όγκο, πυκνότητα. Δηλαδή, αν κάποια κοπέλα έχει κοντά μαλλιά και δεν μακραίνουν, να προσθέσει μήκος. Αν κάποια κοπέλα έχει μακριά αλλά είναι λεπτά, να προσθέσει όγκο και να είναι πιο πυκνά τα μαλλιά της. Λοιπόν, πάμε τώρα να προχωρήσουμε στις τρέσες που όλοι μας ξέρουμε και αγαπάμε. Λοιπόν, οι τρέσες ουσιαστικά τι είναι, είναι αυτό εδώ, το οποίο πάλι βγαίνει σε πολλά χρώματα, ειδικά εγώ απλά σας δείχνω μία μαύρη τώρα που βρέθηκε στα χέρια μου, και είναι κάπως έτσι, είναι με το μέτρο. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε δύο, με πολλούς τρόπους. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ τη μέθοδο αυτή με την κλωστή και τα rings, που χρησιμοποιώ μια, που δημιουργώ μια βάση γύρω-γύρω περιμετρικά στο κεφάλι από rings και κλωστή και το ράβω εκεί πάνω. Αυτό συγκοινωνεί μεταξύ του με την κλωστή και υπάρχει ελαστικότητα και έχει λιγότερη πίεση και τράβημα στα δικά μας φυσικά μαλλιά, οπότε είναι σχεδόν μηδαμινή η φθορά στα μαλλιά μας. Φυσικά δεν το κρατάμε πάνω από 2 μήνες, όπου πάμε και επανατοποθετούμε. Αυτό είναι το τεράστιο συν στην τρέσα. Άμα την προσέχουμε, ειδικά όσοι έχετε σκούρες αποχρώσεις, δεν ταλαιπωρείτε το μαλλί τόσο εύκολα. Άμα έχετε ξανθέσει επειδή είναι επεξεργασμένο ήδη με ντεκαπάς, ταλαιπωρείτε πιο γρήγορα. Σπάει, μαδάει, οπότε θα έχει μικρότερη διάρκεια ζωής. Αν τις προσέχετε με μάσκες και λαδάκια και τις ξεμπερδεύετε, μπορείτε να τις επανατοποθετήσετε πάρα πολλές φορές. Οπότε είναι ένα τεράστιο σύν αυτό. Δίνετε χρήματα, αλλά σας βγάζει αρκετές φορές και η επανατοποθέτηση μετά είναι λιγότερο το κόστος. 2 μήνες εδώ πέρα κρατάμε και επανατοποθετούμε. Δηλαδή έρχεστε, τη λύνουμε, ξανακάνουμε τη βάση μας με τα ρίξη την κλωστή και την επανατοποθετούμε για άλλους 2 μήνες. Ο ένας τρόπος είναι αυτός, να την έχουμε μόνοι μας στο κεφάλι μας. Μπορούμε να δώσουμε υπέροχο μήκος και όγκο. Αυτή τη μέθοδο δεν το συστήνω σε όσες κοπέλες παρόλα αυτά τους αρέσει να τσιτώνουν τα μαλλιά τους κοτσίδα, γιατί λίγο ενδεχομένως να πετάει από το πλάι και να σας ζωρίσει. Η άλλη μέθοδος είναι για αυτές τις κοπέλες που λέμε ότι δεν πιάνει το χέρι τους, όπως λέμε λαϊκιστή. Είναι η τρέσα με clips. Είναι αυτή εδώ, όπου παίρνουμε τα μέτρα από το κεφάλι και την κάνουμε ακριβώς στις διαστάσεις του κεφαλιού σας. Δηλαδή είναι customized επάνω στις τρέσες αυτή. Οπότε παίρνουμε τα clip, κρεπάρουμε σε εκείνα τα 3 σημεία που θα μπουν τα clip, γατζώνουμε το κλειψάκι, κλείνουμε και αυτό είναι. Μέχρι το βράδυ θα πάμε για ύπνο, την έχουμε στο κεφάλι μας. Είναι πάρα πολύ πρακτική, διότι το βράδυ στον ύπνο που τρίβεται και ταλαιπωρούνται τα μαλλιά δεν τη φοράμε, οπότε δεν φθείρεται και συνήθως έχουν και 1, 2 και 3 χρόνια διάρκεια ζωής αν τις προσέχουμε και τις λούζουμε και τις ξεμπερδεύουμε. Να πω το εξής, ότι σε αυτήν την περίπτωση τις τρέσεις μας εδώ δεν χρειάζεται να τις λούζουμε τύπου μέρα παραμέρα, μπορούμε να τις λούζουμε 1 φορά κάθε 2 εβδομάδες, κάθε εβδομάδα, ανάλογα κατά πόσο τις έχουμε κάνει σπαστές ή σγουρές και πρέπει να προσαρμόζουμε και τα φυσικά μας μαλλιά. Εγώ προτείνω να έχετε πάει κάπου όπου έχει καπνίδα κτλ. Μην τις λούζετε γιατί φθύρονται, τρίψε κάνε, όχι. Μπορείτε απλά να τη βγάλετε στο μπαλκόνι με μανταλάκια κανονικά. Ναι, καλά ακούσατε. Και να αεριστεί και να φύγει η καπνίδα ή μυρωδιά, να βάλετε αρωματικά λαδάκια που όλα μυρίζουν όμορφα και να ξεμυρίζουν και μετά ανάλογα τι στυλ έχετε σπαστά, να κάνετε 2-3 μπούκλες και να τη φορέσετε. Πάρα πολύ καλή μέθοδος, μηδέν φθορά στα μαλλιά και δίνετε χρήματα επένδυση γιατί την έχετε πάρα πολλά χρόνια, είναι ειδικά καλής ποιότητας κιόλας. Το άλλο είναι η πιο τελευταία μέθοδος των εξαίσεων που είναι τα tape, είναι τα αυτοκόλλητα. Τα οποία επίσης βγαίνουν σε πάρα πολλά χρώματα και μήκη, να πω ότι βγαίνουν μέχρι και 80 εκατοστά όλα τα extensions πλέον, μπορεί και λίγο περισσότερο κιόλας. Τι είναι τα tape, είναι αυτό εδώ, είναι flat τελείως όπως βλέπετε και από τη μέσα πλευρά έχει αυτή την αυτοκόλλητη νούλα που είναι και η κόλλα. Λοιπόν, παίρνουμε ουσιαστικά, βάζουμε το tape, μία σειρά από το δικό μας μαλλί και ακόμα ένα tape από πάνω. Το πατάμε με τη μασιά ή και με την πένσα και αυτό είναι, έχει κολλήσει. Είναι πάρα πολύ ωραία, δεν φθήνουν καθόλου τα μαλλιά, 2 μήνες διάρκεια ζωής, μετά έρχεστε, αφαιρούμε τα tape, ανανεώνουμε τις κόλλες και τα επανατοποθετούμε. Το ίδιο με την τρέσα. Αν τα προσέχετε και τα χτενίζετε και τα ενυδατώνετε με μάσκες, μπορείτε να τα φορέσετε αρκετές φορές, οπότε και αυτά είναι μια πολύ καλή επένδυση. Αυτό είναι το σύν τους. Το πλήν τους είναι το μείον, ότι πάλι αν έχετε κοτσίδες, είναι λίγο πέδεμα, διότι φαίνονται κάπως. Αν τα έχετε κάτω, είναι ιδανικά γιατί είναι τελείως φλάτσο κεφάλι. Δεν έχει κάποιος σας χαϊδέψει, δεν θα αισθανθεί τίποτα γιατί είναι λεπτά και γίνονται ένα με το κεφάλι. Στις κοτσίδες υπάρχει τρόπος να μπουν. Δεν τα πολύ συστήνω γιατί είναι λίγο ταλαιπωρία με τις κοτσίδες. Γνώμη μου. Κάποιες κοπέλες τα έχω βάλει και μου λένε τέλεια δεν με ενοχλούν. Υπάρχουν πάρα πολλοί μέθοδοι, δεν θα το πρότεινα. Να πω τώρα σε αυτό το σημείο που ξέχασα πριν να σας πω, ότι υπάρχει και μία ακόμα μέθοδος όπου παίρνω χύμα μαλλί, χωρίς τίποτα επάνω, και κάνω πάρα πολύ λεπτές τουφίτσες και τα κολλάω σύμμλες, δηλαδή δεν φαίνεται καθόλου. Αυτό το συστήνω στις κοπέλες που έχετε αραιά μαλάκια και λίγα που δεν μακραίνουν. Γιατί είναι τόσο λεπτά τα τουφάκια που κολλάμε, είναι τα nano extensions.
τα οποία μπορούμε να τα κολλήσουμε ακόμα και πάρα πολύ κοντά και ψηλά, ή άμα έχετε κάποια μια φράτζα που θέλετε να την εξαφανίσετε, τα Nano XT είναι οι φίλοι σας. Κολλάμε λεπτά-λεπτά-λεπτά κουτουφάκια και εξαφανίζεται τελείως η φράτζα. Χάνεται, είναι τόσο μικρή η ένωση που δεν φαίνεται τίποτα. Αυτό είναι λίγο πιο χρονοβόρο βέβαια, παίρνει χρόνο, αλλά πραγματικά για όσο έχετε λεπτά μαλάκια θα το αγαπήσετε, γιατί έχει μηδέν φθορά στα μαλλιά, το αποτέλεσμα είναι θεαματικό γιατί δίνει και όγκο και μια. Αυτά νομίζω σας κάλυψα. Αν έχετε απορίες ή ερωτήσεις, βρείτε με στο Instagram, θα έχω κάτω το link στο κουτί περιγραφής, ρωτήστε με ό,τι θέλετε, τα πάντα. Σχολιάστε κάτω στο βίντεο μου, πείτε μου τι, αν κάτι ξέχασα να σας πω, να σας το απαντήσω ή τι άλλο θέμα θα θέλετε να σας δείξω. Αυτό. Αν σας άρεσε το βίντεο, υποστηρίξτε με και κάντε like, subscribe. Μας δίνει δύναμη να κάνουμε καινούργια βιντεάκια σε όλους μας YouTubers. Και αυτό. Να είστε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο, να προσέχετε τα μαλλιά σας. Γεια σας.